Και μισομορφιές θα πω εγώ το πλατό και θα απευθυνθώ κυρίως στις κυρίες εδώ που βλέπουμε κοντά μας. Κριτικός λαγωνικός σας είπαμε σήμερα ότι είναι το ζητούμενο. Και κοντά μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε από τον Όμιλο Κριτικού Λαγωνικού. Να ξεκινήσω από τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανετάκη. Καλώς ορίσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκαμε. Χαρά μας. Χαρά μας μεγάλη και έχουμε πολλά να πούμε. Ο Γιώργος είναι τώρα δίπλα ή ο Γιάννης? Ο Γιώργος Ζαχαριουδάκης. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε χαρά για την ανταπόκριση. Και ο Γιάννης Πολυχρονάκης λοιπόν από τον Όμιλο. Καλώς ήρθατε, Γιάννη. Και συστήστε μας τα δύο κορίτσια που φέρατε μαζί σας. Εδώ έχουμε τη Σπίθα, είναι ένας κριτικός λαγωνικός 6 ετών και δίπλα είναι η Θύρα, είναι μόλις 2 ετών, ακόμα δεν έχει κλείσει τα 2. Μας φέρατε κορίτσια όμως. Γι' αυτό είναι και πιο ζωηρή η μικρή. Κορίτσια, Θύρα, τώρα είπες κάτι. Θύρα με ήττα ή με ύψιλον? Με ήττα. Είναι Θύρα από το ηφαίστειο, από τη Σαντορίνη, είναι εκρηκτική. Και τα δύο, και τα δύο. Και από το κυνήγι και από το ηφαίστειο. Είναι εκρηκτική. Είναι ένα κυνηγητικό σκυλί ο κριτικός λαγωνικός? Κοιτάξτε, ο κριτικός λαγωνικός είναι όντως πλασμένος για κυνήγι. Έχει διασωθεί κυρίως από κυνηγούς στο νησί μας και λόγω της νησιωτικής απομόνωσης και λόγω των αρετών που έχει στο κυνήγι. Έχει διασωθεί κυρίως για κυνήγι. Είναι ένας αρχαίγονος σκύλος που ήταν εδώ στην Κρήτη από μινωικά και όλα χρόνια. Έτσι φαίνεται. Και γιατί λέω έτσι φαίνεται? Επειδή αυτός ο τύπος σκύλου που βλέπετε τώρα, με τα χαρακτηριστικά που έχει απομείνει και έχει διασωθεί αυτή τη στιγμή στο νησί, ο ίδιος τύπος σκύλου φαίνεται σε τοιχογραφίες, σε αμφορείς, σε αγαλματίδια, σε φραγιδόληθους, σε αναφορές από τον Ξενοφόντα που αναφέρει ξεχωριστά τις κρίσες σκήνες σε ένα κυνηγετικό βιβλίο που έχει γράψει κατά την αρχαιότητα, μέχρι τον Ερωτόκριτο που υπάρχει, αναφέρει και η αναφορά. Ναι, άφησε το λαγωνικό γιατί τον επαιδεύει, λέει ο στίχος, Τσαβγή στην περιδιάβαση πλειό δεν την εγυρεύει. Περιγράφει το λαγωνικό της Κρήτης και το πώς γίνεται το κυνήγι τότε. Μιλά για ένα λαγωνικό σκύλο που γυρεύει, δηλαδή ψάχνει τις αυγείς στην περιδιάβαση, την περιδιάβαση του λαγού, το ίχνος του λαγού, και για γεράκια, για κουδούνια που φορούσαν τα γεράκια στα πόδια. Είναι πολύ, μια πολύ όμορφη, αν και μικρή, αναφορά στον Ερωτόκριτο. Από αρχαιότερων και χρόνων λοιπόν αναφορές. Ναι, να μην μπούμε τώρα και στη διαδικασία να πούμε μάλλον για ριζίτικα, χειρόγραφα που έχουν απομείνει από το 1930 και μετά. Ένα ριζίτικο, ας πούμε, γιατί έχουμε και τον Γιάννη εδώ πέρα, λέει για τον Γιάννη με τα λαγωνικά του. Και λέει: άσπρη βγάζει το λαγό και η μαύρη τον επιάνει. Και κουμαρί τώρα τον βαστά στο σπίτι και τον πάει. Είναι λαγό σκυλά ή είναι το φόρτε του? Το φόρτε του είναι το κυνήγι. Κυρίως χρησιμοποιείται για λαγό. Κυρίως. Είναι ένας κυνηγός ο οποίος δεν θα στάσει να κυνηγήσει οτιδήποτε του μάθει ο ιδιοκτήτης του. Γιατί είναι πανέξυπνα καταρχήν και μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα εκτός το κυνήγι, όμως εξειδικεύεται κυρίως στο κυνήγι του λαγού. Δεν διστάζει όμως να κυνηγήσει ούτε πτερωτά θυράματα. Να πούμε ότι... Και αν κάποιος δεν είναι κυνηγός και απλά συμπαθεί αυτή τη μουσούδα και θέλει να αποκτήσει ένα τέτοιο σκυλί για να το έχει ως σκύλο συντροφιάς. Το βλέπεις. Ενδείκνυται, θα ζήσει μαζί με ανθρώπους, ένα διαμέρισμα, θα παίξει με παιδιά, είναι φύλακας. Εγώ θα έλεγα ότι έχει γενικά μια άριστη συμπεριφορά και στο σπίτι και με τα παιδιά. Έχει μια αριστοκρατική συμπεριφορά, δηλαδή δεν θα δεις αυτό το τρελό ίσως που μπορεί να δει σε κάποια σκυλιά, το πολύ διαχειτικό με τον κόσμο. Το είναι κάπως συγκρατημένος. Είδαμε στα λίγα λεπτά όταν μπήκανε. Μπήκανε σαν κυρίες, μας κοιτάξανε λίγο σνόβ και όταν χαλαρώσανε, δεχτήκανε και χάδια, δεχτήκανε και συμπάθεια, είναι κοινωνικότατες. Απλά να κάνω μια παρατήρηση. Όταν βλέπεις αυτό το ζώο, κοιτάξε, το κυνήγι σαν έννοια δεν είναι και τόσο φιλική σε πολύ κόσμο, δηλαδή το συνδέουν ίσως με το φόνο ή με μια αιματοχυσία, ξέρω εγώ. Σκέψουμε μια κριτική λύρα που τη βλέπεις σαν εικόνα, αλλά δεν παίζει. Είναι μισή. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι γι' αυτό. Δηλαδή αυτό είναι πλασμένο, είναι γεννημένο για αυτή την πράξη. Και αυτό για αυτή τη διαδικασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του που το κάνει τόσο ξεχωριστό στις ανάγκες του κυνηγιού ή όσφρησή του? Ποιο? Κοίταξε να δεις, είναι εγκληματισμένος συνθήκες και στον τρόπο που κυνηγείται ο λαγός στην Κρήτη και έχει αναπτύξει κάποιες αρετές οι οποίες τον κάνουν πιο αποτελεσματικό από κάποιες άλλες φυλές. Δεν είναι
Ένα σκύλος που χρησιμοποιεί μόνο την όσφρηση και το ίχνος από το έδαφος, γι' αυτό και δεν έχει χαρακτηριστεί η χνηλάτη και έχει καταταγεί στην ομάδα 5 με τους πρωτόγονους λαγωνικούς. Ελαφρώς. Γιατί πολλοί κόσμος τον αποκαλεί κριτικό ηχνηλάτη και με άλλα ονόματα. Και με άλλα ονόματα. Μιλάμε για το ίδιο σκυλί. Ναι, μιλάμε για το ίδιο σκυλί. Στην Κρήτη υπάρχει ένα σκυλί. Η κανονική του όμως ονομασία είναι κριτικός λαγωνικός. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε και για να συστηθούμε εκ νέου το κανονική αυτό που είπε, γιατί είναι μια λίγο γενική έννοια. Η αναγνωρισμένη ονομασία. Ωραία, από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Να το πάω λίγο πιο ιεραρχικά και να ξεκινήσω από πιο ψηλά λίγο. Υπάρχει μια διεθνής ομοσπονδία, η οποία με τα αρχικά της καλείται FCI, Federation Cynologique International, έχει έδρα στο Βέλγιο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 94 μέλη, ομίλια από χώρες, από την Αργεντινή, την Αμερική, καλύπτει και τις 5 ηπείρους. Εμείς ανήκουμε στον ευρωπαϊκό τομέα της FCI. Έχει ένα εκπρόσωπο από κάθε χώρα. Στη δική μας χώρα εκπροσωπείται από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Άρα είστε ο μοναδικός όμιλος. Εμείς δεν είμαστε ο κοινολογικός όμιλος Ελλάδος, όμως είμαστε αναγνωρισμένοι από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος, ο οποίος τι κάνει. Είναι υπεύθυνος για όλες τις καθαρόιμες φυλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και όταν λέω υπεύθυνος, εννοώ ότι τηρεί γενεολόγια. Τα pedigree των καθαρόαιμων. Δηλαδή, εσύ αν θέλεις να αγοράσεις ένα καθαρόαιμο σκύλο ή να βρεις ένα καθαρόαιμο σκύλο, είτε είναι αυτό γερμανικός, σημενικός, που για να σταθώ πάλι στην ονομασία, πολλοί το αποκαλούν λυκόσκυλο. Να. Δεν υπάρχει όμως αυτή η ονομασία πουθενά αλλού, παρά μόνο στα στόματα τα δικά μας που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Το γερμανικό μενικό λυκόσκυλο. Νίκο, έχεις μια ωραία ροή και καταλαβαίνω ότι μιλάς για ένα αντικείμενο που είναι αν μη τι άλλο το κατέχεις. Διακρίνω όμως και μια ίσως και ένταση με την έννοια ότι υπάρχει μια παραφιλολογία. Έχουν ξεκινήσει από παντού, ας πούμε, μπορώ και εγώ να ξεκινήσω. Όχι ένταση, δεν θα το έλεγα. Όχι ένταση. Βρίσκω λάθος λέξη σήμερα για σένα και προσπαθώ να το βρω το σωστό. Σαν ένα, όχι παράπονο σε εισαγωγικά, ότι ο καθένας, ας πούμε, ξεπηδάει και συμβαίνει αυτό στη χώρα μας και συστήνεται ως μια συγκεκριμένη ομάδα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει τις προδιαγραφές, ίσως δεν έχει την επίσημη αναγνώριση, την έγκριση. Ναι, εγώ το εκλαμβάνω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει μια διαδικασία και μια οδός για να πιστοποιήσουμε αυτό το πολύ πολύτιμο, κάνω ένα πλεονασμό, το ιδιαιτέρως πολύτιμο ζώο που έχουμε ως κριτικό. Αυτό, το ότι είμαστε ένας σύλλογος που ασχολούμαστε με τα χιλιά, είναι το ένα σκέλος του θέματος. Το σημαντικότερο σκέλος του θέματος είναι ότι μπορούμε να πιστοποιήσουμε, όπως προσπαθούσαμε να πιστοποιήσουμε τη φέτα και τελικά δεν τα καταφέραμε, λέω ένα παράδειγμα, αυτό το σκύλο ως κριτικό. Ο δρόμος είναι ένας για να το πετύχουμε αυτό. Πρέπει να πάμε μέσω του κοινολογικού ομίλου, ο οποίος μας εκπροσωπεί στη Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία που είναι υπεύθυνη για όλα τα καθαρόαιμα. Εμείς είπαμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Το κάνατε ήδη. Ναι. Και έχετε πάρει. Και λειτουργούμε κάτω από. Ναι, φυσικά. Έχετε πάρει την πιστοποίηση. Και ήδη πιστοποιούμε σκυλιά. Έχουμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις, θα σας πει ο Γιώργος στη συνέχεια της εκδηλώσεις, και έχουμε πιστοποιήσει ήδη 70 ζώα. Ο δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είτε δεξιά είτε αριστερά από αυτόν τον δρόμο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που μας προσφέρει τα εργαλεία για τη διεθνή πιστοποίηση του σκύλου. Ωραία, θέλω να ρωτήσω. Όποιος άλλος έχει διαφορετική άποψη από αυτό, εντάξει, οκ. Σεβαστό. Γιώργο, πολλοί κόσμος και ο κόσμος που ασχολείται και με το κυνήγι γνωρίζει τελικά για αυτή τη φυλή, για τα χαρακτηριστικά της και υπάρχει ζήτηση από καθαρόαιμα κουτάβια? Οι περισσότεροι γνωρίζουν ασφαλώς για τη φυλή. Ζήτηση υπάρχει, απλά το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν από αυτό το χείλο. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του, τα χαρακτηριστικά του. Τι να περιμένουν από ένα τέτοιο κουτάβι. Παίρνουν ένα κουτάβι και περιμένουν να δουν κάτι από αυτό που έχουν δει και στις υπόλοιπες φυλές. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό, δεν μοιάζει με τις φυλές των ηχνηλατών, ούτε στο γυνήγι του λαγού, ούτε στην καθημερινότητά του, ούτε στα εκπαιδευτικά του, ούτε τίποτα. Εργάζεται τελείως διαφορετικά, υπάρχει μια ολόκληρη. Υπάρχει ένα εργασιακό πρότυπο. Ένα εργασιακό πρότυπο. Όπως και το μορφολογικό πρότυπο που λέει πως είναι ο σκύλος. Εσείς, επειδή έχετε τη γνώση, κάποιο. Έρχομαι εγώ για να πάρω ένα τέτοιο σκυλί. Θα μου δείξετε πώς θα το εκπαιδεύσω, πώς θα πρέπει να ασχοληθώ μαζί του, πώς θα δουλέψω, ανάλογα αν το θέλω για κυνήγι, αν το θέλω για σκυλί συντροφιάς ή αν το θέλω για να έχουν παρέα τα παιδιά. Ασφαλώς και είμαστε και ο όμιλος, είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει κάποιο, να κάνει κάποια ερώτηση, να μάθει κάποια πράγματα. Υπάρχει site www.cretandog.gr,
www.cretangdog.gr, ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί και για το εργασιακό πρότυπο, για τη μορφολογία του, να μας φέρει το χυλάκι, να το δούμε, να πούμε κάποια πράγματα, οτιδήποτε θέλει να μάθει, αν θέλει να το βελτιώσει κτλ. Και τα τηλεφωνά μας είναι στη διάθεση οποιοδήποτε. Είναι νευρικά σκυλιά, θέλουν τρέξιμο, θέλουν βόλτα, θέλουν να εκτονωθούν. Ασφαλώς και θέλουν άσκηση, χρειάζονται άσκηση. Είναι στο πρότυπό της, είναι στη φύση τους. Είναι στη φύση τους αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι δεμένα σε μια λυσίδα όλη μέρα και κλειδωμένα σε ένα κλουβί. Πρέπει να αθλούνται, το επιζητούν, το θέλουν. Και πρέπει και εμείς να τους το δώσουμε αυτό. Αυτά είναι τα βασικά. Να γυρίσω λίγο μορφολογικά στο χρώμα τους. Αυτά είναι τα βασικά χρώματα στα οποία συναντάμε τον κριτικό λαγωνικό. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρότυπο το οποίο περιγράφει, όπως κάθε πρότυπο για οποιοδήποτε θέμα, περιγράφει το πώς πρέπει να είναι ο σκύλος. Εμείς για τη συγκεκριμένη φυλή αποδεχόμαστε σχεδόν όλα τα χρώματα. Εκτός από κάποια χρώματα τα οποία είναι ξένα για τη φυλή τη δική μας, διαλέξαμε δύο χρώματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά, ναι. Όπως είναι και τα μαύρα, ας πούμε, και τα κατάλευκα. Μπορείτε να δείτε και κάποιο σκύλι ολόλευκο. Είδαμε καφέ σε φωτογραφίες πριν. Ναι. Είναι όμως αυτά τα δύο είναι πολύ χαρακτηριστικά και αυτό που σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι ο σκύλος ο δικός μας αυτή τη στιγμή είναι αναγνωρισμένος σε τρεις χώρες μόνο. Είναι αναγνωρισμένος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Γερμανία. Στόχος σας ποιος είναι? Στόχος μας είναι η διεθνής αναγνώριση του σκύλου. Δηλαδή να καταταγεί εκεί που κατατάσσονται όλα τα καθαρόαιμα σκυλιά. Αυτό βέβαια απαιτεί πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Η FCI που είπαμε προηγουμένως έχει αναγνωρίσει μέχρι σήμερα γύρω στις 320 φυλές καθαρόαιμες. Που πολλές από αυτές τις γνωρίζεις. Έχει κάθε λόγο να τον αναγνωρίσει και κάθε λόγο να μην τον αναγνωρίσει. Το σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι για να αναγνωριστεί μια καινούργια φυλή και να γίνουν από 320-321, θα πρέπει αυτή η φυλή να έχει τη δική της ταυτότητα. Όπως λέγαμε προηγουμένως για το τυρί, για το ελαιόλαδο, για το κρασί της Κρήτης. Πρέπει να έχουμε την ταυτότητά μας. Και μόλις το βλέπουμε αυτό το σκύλο, να λέμε είναι κριτικός. Αυτή λοιπόν την ταυτότητα που πολλοί από εμάς και εδώ στην Κρήτη δεν την ξέρουμε, ποια είναι η αυθεντική ταυτότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν όμιλος να δείξουμε στον κόσμο ποια είναι. Και αυτή γίνεται μέσα από τις δράσεις μας. Μία από αυτές τις δράσεις είναι και μία πρόσφατη συμμετοχή σας, όπως είδα. Σωστό. Με αναγνώριση και με. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, Νίκο. Εμείς έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα τρεις αναγνωρίσεις, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Ναι. Ο όμιλος που δραστηριοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε διοργανώσει τρεις αναγνωρίσεις μέχρι στιγμής. Μαζί με την τελευταία που είπες, ήταν η κριτική. Κριτικών αγωνικών, δηλαδή. Ήρθε ένας κριτής, ο οποίος είναι από τον Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδος. Και με βάση το πρότυπο αναγνωρίζει σκυλιά τα οποία. Όταν λέμε αναγνωρίζει, βλέπει τα χαρακτηριστικά και κρίνει αν είναι επαρκές. Όχι, είναι το τέλειο. Γιατί ακολουθείται μια ολόκληρη διαδικασία στις αναγνωρίσεις και στο πώς θα χτιστεί το pedigree της φυλής. Δηλαδή, τι σημαίνει pedigree? Το pedigree είναι ένας γενεολογικός χάρτης. Ουσιαστικά που δείχνει τους προγόνους ενός ζώου για 4 γενναίες πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζει κάποιος το pedigree για να δει πώς θα ζευγαρώσει το σκύλο του, έτσι ώστε να έχει καλύτερους απογόνους. Όλη αυτή η διαδικασία της οργανωμένης εντός εισαγωγικών κοινοφιλίας, δηλαδή της κοινοφιλίας που ακολουθεί κάποιους κανόνες, υπόκειται σε κάποιες διαδικασίες και ασχολείται κυρίως με τα καθαρόαιμα σκυλιά. Όμως λέω το κυρίως γιατί σε αυτούς τους κανονισμούς παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θέματα υγείας, θέματα διαβίωσης. Για παράδειγμα, η FCI έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο αγώνα για να σταματήσει η σφαγή των σκύλων σε χώρες Ασίας όπου καταναλώνεται σκυλίσιο κρέας. Σταυρός μου, ναι. Και έχουμε δει και φεστιβάλ. Ακριβώς. Η FCI είναι πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία. Η ομοσπονδία δηλαδή, στην οποία ανήκουμε κι εμείς. Είπες υγεία συνδικών διαβίωσης. Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λάβουμε την πρώτη αναγνώριση για τη φυλή, μια προσωρινή αναγνώριση, η FCI θα μας δώσει ένα χρόνο 10 ετών. Για να επανεξετάσει τη φυλή μας, να δει αν είναι όλα καλά. Αν δεν έχει χάσει καταρχήν την υγεία της, προβλήματα που έχουν να κάνουν την ζωή, με την κατασκευή του σκύλου. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σοβαρή δουλειά και αυτό έχει και αυστηρούς ελέγχους. Ακριβώς. Για παράδειγμα, τώρα για να αναγνωριστεί ένα σκύλος, εμείς σαν όμιλος απαιτούμε κάποιες προϋποθέσεις. Όπως να είναι ο σκύλος ταυτοποιημένος ηλεκτρονικά, να έχει το microchip και να έχει πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, σφραγισμένο από τον κτηνίατρο. Και οπωσδήποτε δεν αναγνωρίζουμε σκύλο ο οποίος δεν είναι καλοζωισμένος.
Μπορεί να παραπλανήσετε λίγο επειδή βλέπετε ανεσυρμένες μέσες. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι λίγο αδύνατα... αποστεωμένα ναι, είναι, είναι το στυλ τους έτσι. Είναι το στυλ τους έτσι. Χαρακτηρίζονται λιπόσαρκα αυτά τα σκυλιά. Έχουν ανεσυρμένη μέση, είναι από τα χαρακτηριστικά της φυλής, έχουν πολύ λεπτά άκρα. Και γενικότερα τα σκυλιά τα οποία δεν θα τα δεις ποτέ χοντρά. Αρρωσταίνουν εύκολα. Δηλαδή είναι φυλάστινα, ας πούμε, σκυλάκια. Όχι. Επειδή ακριβώς η εκτροφή τα τελευταία χρόνια είναι κάπως άτακτη, αυτό θα το καταλάβουν περισσότερο όσοι ασχολούνται με κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη γενετική. Ο βαθμός ετεροζυγωτίας στη φυλή είναι πάρα πολύ υψηλός. Αυτό συμβαίνει επειδή η αναπαραγωγή είναι ανοιχτή και έχει το μειονέκτημα της ανομοιομορφίας στον τύπο. Αλλά έχει το πλεονέκτημα της πολύ δυνατής κράσης, υγείας. Επειδή τα βουνά μας είναι δύσβατα, mm-hmm. να ακούσουμε και σένα. Ναι. Είναι σκυλιά που αντέχουν στη ζέστη, θα κάνουν μεγάλη διαδρομή, θα ανεβοκατεύουν κακοτράχαλα βουνά, πλαγιές. Είναι προσαρμοσμένα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα χρησιμοποιούμε και εδώ στην Κρήτη. Ναι. Διότι λόγω του σωματότυπός τους προσαρμόζονται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε στο νησί το περισσότερο διάστημα του χρόνου. Και είναι και ένας από τους λόγους που διατηρήθηκε ιστορικά μέχρι τώρα και δεν χάθηκε στον χρόνο. Αυτή τους η ανθεκτικότητα. Όπως έχουμε τον κρητικό έγαγρο, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε και τον κρητικό λαγωνικό ή τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη. Το θέμα είναι αυτό που με βλέπετε και διέκρινες έτσι ένα άγχος στην αρχή. Ναι, γιατί σέφιασα εγώ, αισθάνθηκα ότι κάτι ναι. υπάρχει εδώ και λέω κάτι. Θα σου πω το εξής. Μπορεί να έρθουμε δεύτερη. Πώς θα σου φανεί αυτό, εάν πάμε κάποια στιγμή διεθνώς να αναγνωρίσουμε τον κρητικό λαγωνικό και έχει αναγνωρίσει πρώτη η Τουρκία έναν λαγωνικό τουρκικό με σκυλιά τα οποία έχουν αίμα δικό μας μέσα. Στην διεθνή αναγνώριση θα μας ζητήσουν και DNA. Εμείς έχουμε κάνει ήδη μια μελέτη DNA στην οποία θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Αναλυτικότερα συνέχεια. Υπάρχει τέτοιος λοιπόν, κίνδυνος να πάνε. Φυσικά και υπάρχει. Οι Τούρκοι ή οι Ιταλοί να πούνε ότι έχουμε λαγωνικό υπάρχει. Ασφαλώς και υπάρχει. Και επειδή γνωρίζω ότι ήδη έχουν εξαχθεί κάποια σκυλιά και καμιά φορά βίαστα ο καθένας μπορεί να δώσει ένα κουτάβι, ας πούμε, και ίσως και καλοπροαίρετα, είτε στην Κύπρο, είτε στην Τουρκία, είτε σε οποιαδήποτε γείτονα χώρα. Εκεί λοιπόν ζευγαρώνται τα σκυλιά με τοπικές φυλές για να βελτιώσουν τις φυλές και τις τοπικές. Και ενδεχομένως κάποιοι εκεί να έχουν ένα πιο γρήγορο, μια πιο γρήγορη διαδικασία και ένα καλύτερο εκτροφικό πρόγραμμα και να φτάσουν στην FCI λίγο νωρίτερα από εμάς, με σκυλιά τα οποία έχουν δικό μας αίμα και να τα πιστοποιήσουν ως τουρκικά. Όσο έχουμε σε ένα πρόεδρο, δεν φοβόμαστε. Δυστυχώς. Είσαι παθιασμένος και φαίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία, φοβερό και μπράβο. Θα δείξει, θα δείξει. Πόσα μέλη προσμετράει ο όμιλός σας και. Ο Γιάννης θα μας πει καλύτερα που κρατάει και τα λογιστικά αυτά τα ταμεία. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο όμιλός μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα είναι από καθαρά τις συνδρομές των μελών μας. Η συνδρομή των μελών μας είναι 10 ευρώ το χρόνο. Είναι συμβολικό, απλά όταν είναι αρκετή κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Πόσα μέλη προσμετράει ο όμιλος? Τώρα έχουμε πάνω από 100 μέλη. Έχουμε μέλη σε όλη την Ελλάδα, έχουμε μέλη διαφόρων ηλικιών και έχουμε και αρκετά μέλη στο εξωτερικό, βέβαια, και στο εξωτερικό. Μπράβο. Όπου από τη Γερμανία συγκεκριμένα που έχουν κάποια μέλη, υπάρχουν μέλη μας και στη Γερμανία και στη Φιλανδία, δεν κάνω λάθος, που είναι και ιδιοκτήτες κρητικών λαγωνικών. Μας χορηγήθηκε και αυτή η μελέτη στα γονίδια των σκύλων. Μας βοήθησε, ναι. Ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να αναλάβουμε το κόστος εμείς αυτό. Ήταν απαγορευτικό. Απαγορευτικό τελείως, ναι. Παιδιά, καλή προσπάθεια, καλή δύναμη και συνεχίστε έτσι με αυτό το πάθος. Εμείς να σταθούμε για λίγο σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο. Δεν θα έχουμε χρόνο, αλλά ναι, στο λέω για να ξέρεις. Να πούμε ότι στείλαμε 77 δείγματα DNA, μας είχαν ζητήσει μόνο 25 σε ένα όμιλο γερμανικό, στον όμιλο λαγωνικό Γερμανίας, μέσω του μέλους μας εκεί, της Άστριντ. Εκείνοι μας ζήτησαν να τα στείλουμε. Εκείνοι μας ζήτησαν, όπως και από τη Ρωσία, εκείνοι μας ζήτησαν να αφιερώσουν 25 λεπτά. Για την προβολή της Κρήτης. Το ντοκιμαντέρ. Ναι. Γιατί πολύ απλά είδαν αυτή την ιδιαιτερότητα στο σκύλο μας. Και το σημαντικό είναι ότι βρήκαν στο DNA ότι όντως έχουμε μια φυλή εδώ που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και αυτό είναι υποχρέωσή μας να το διατηρήσουμε και να το σεβαστούμε. Να το πιστοποιήσουμε ως κριτικό.
να μην το χάσουμε. Και να το διασφαλίσουμε. Δεν θα το χάσουμε. Λοιπόν, το ελπίζω. Δεν θα το χάσουμε. Δεν θα είναι μόνο οι προσπάθειές μας, βέβαια. Χρειάζονται και συνδρομή γενικά της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε μόνοι μας. Οι τοπικοί επιχειρηματίες και τα μέλη μας στηρίζουν. Δεν έχουν καμία επιχορήγηση. Από την επίσημη πολιτεία, περιφέρεια κτλ. Σας έχουν αγκαλιάσει, σας έχουν βοηθήσει. Παναγία μου. Προς το παρόν. Λοιπόν, καλό είναι να ακούει και ο κόσμος και νομίζω ότι θα πληθύνουν πολύ σύντομα ακόμα περισσότερο τα μέλη σας. Εμείς να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε πάντοτε έτσι με αυτό το πείσμα και με αυτή την επιμονή, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι το αγαπάτε. Και αγαπάμε κι εμείς αυτά τα ζωντανά, τα υπέροχα πλάσματα. Είναι αξιαγάπητα. Μόνο αξιαγάπητα. Το Γιάννη, τον Γιώργο, τους πήρε αγκαλιά. Λοιπόν, με αυτές τις ωραίες εικόνες θα σας αποχαιρετήσουμε.